προσπάθεια να φέρει την νεολαία κοντά στον αθλητισμό και ειδικά τους μαθητές. Διοργανώνει το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται 6 και 7 Οκτωβρίου μαθητικούς αγώνες σε τραπέζες αντισφαίρισης, που είναι πιο γνωστό ως πινκ-πονγκ. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν που μας έρχεται στο γυμναστήριο, στο κλειστό γυμναστήριο του πρώτου γυμνασίου Λυκείου, το Σάββατο θα έχουμε τους μαθητικούς αγώνες που αφορά μαθητές δημοτικού και την Κυριακή θα έχουμε τους αγώνες που αφορά μαθητές γυμνασίου και ηλικίου. Ο Δήμος, όπως σας είπα, Τρίπολης, στην προσπάθεια να προσφέρει στην νεολαία και στους μαθητές δραστηριότητες αθλητικές, οργανώνει αυτή την αθλητική γιορτή, γιατί έτσι εμείς το θεωρούμε, μια αθλητική γιορτή διήμερη, όπου όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα εάν ξέρουν να παίζουν πινκ-πονγκ ή όχι, εμείς παίρνουμε να έρθουν στον χώρο αυτό ή να μάθουν το άθλημα του πινκ-πονγκ ή να αγωνιστούν και ο καλύτερος ασκευήσει. Θέλω να πω ότι για τους μαθητές ότι μπορούν να προσέχουν, ανεξάρτητα αν έχουν ρακέτα ή όχι. Ο Δήμος της Τρίπολης θα έχει στήσει 8 τραπέζια πινκ-πονγκ, θα διαθέτει ρακέτες και μπαλάκια στους αγωνιζόμενους, θα έχει κηρυκτές, θα έχει οργανώσει τη γραμματεία των αγώνων. Οι μαθητές είτε των δημοτικών το Σάββατο το πρωί, είτε οι μαθητές των γυμνασίων και ηλικίων την Κυριακή το πρωί, μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στους αγώνες το πρωί. Πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, όλοι οι μαθητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, θα γίνουν οι κληρώσεις και προς το μεσημέρι πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν οι αγώνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της αθλητικής γιορτής θα υπάρχουν έμπειροι προπονητές και βετεράνοι παίκτες που θα δείξουν σε όλους τους μαθητές την τεχνική και τα μυστικά του αθλήματος. Ένας από αυτούς τους έμπειρους προπονητές θα είναι ο Δημήτρης Οστυλιανέσης, είναι παίκτης της εθνικής ομάδας του πινκ-πονγκ. Θα κάνει μια επίδειξη της τεχνικής του αθλήματος, να μην ξεχνάμε ότι είναι ολυμπιακό άθλημα το πινκ-πονγκ, έτσι ώστε όσοι μαθητές τους αρέσει το άθλημα και θέλουν να ασχοληθούν, να μπορούν να ασχοληθούν πιο ενεργά. Ναι. Καλούμε λοιπόν το Σαββατοκύριακο όλους τους μαθητές σε αυτή τη μεγάλη αθλητική γιορτή στο πρώτο γυμνάσιο Λύκειο, έτσι ώστε να παίξουν οι μαθητές, να ευχαριστηθούν και ταυτόχρονα να μάθουν αυτό το συναρπαστικό και πολύ ενδιαφέρον.